Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνη, εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Ζεσθενόμαστε πολύ. Ζεσθενόσαστε. Και λόγω θερμοκρασίας αλλά και κυρίως λόγω εξελίξεων. Εξελίξεων. Για να πιάσουμε το δεύτερο κομμάτι λοιπόν. Τι... λοιπόν, σήμερα στη Βουλή είχε κόντρες για πολλά θέματα. Αλλά εγώ θέλω να πάμε στο θέμα της, να ξεκινήσω από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, όπου από ό,τι διάβασα και στον Ρίζοσπαστη, το κόμμα σας έχει το ονομάζει αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο και καλεί σε κινητοποίησεις. Για να δούμε λοιπόν, γιατί διαφωνείτε, αφού όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο και εξυγχρονίζει το σύστημα εκπαίδευσης και δίνει περισσότερη ευελιξία στα σχολεία και ουσιαστικά προσαρμόζει τον νέο τρόπο σκέψης και απαιτήσεων της κοινωνίας στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Χρησιμοποίησατε κάποιους προσδιοριστικούς όρους, τους οποίους πραγματικά αξίζει να τους δούμε, όπως ευελιξία, όπως εξυγχρονισμός κτλ. Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο καταρχάς το οποίο είναι γίγας, έχει 220 άρθρα. Καταπιάνεται με ένα σωρό θέματα. Ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο και φτάνει στο πανεπιστήμιο. Είναι πραγματικά σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στα κομμάτια τα οποία δίνουν, αν θέλετε, και το τέμπο των αλλαγών, όπως εμείς τις προσδιορίζουμε και τις λέμε αντιεκπαιδευτικές. Γιατί τις λέτε αντιεκπαιδευτικές? Καταρχάς θα το καταλάβετε αμέσως, θα φτάσουμε, γιατί τα στοιχεία τα οποία περιέχει μέσα κινούνται σε κάθε άλλη κατεύθυνση πριν από την κατεύθυνση του να μορφωθεί η νεολαία μας σε όλες τις βαθμίδες. Καταρχάς το βασικότερο από όλα, ο πυρήνας αν θέλετε των αλλαγών αυτού του νομοσχεδίου, είναι η λεγόμενη αυτονομία του σχολείου. Δηλαδή στο ότι προβλέπει και θεσπίζει τη λειτουργία σχολείων διαφόρων κατηγοριών, πάρα πολλών ταχυτήτων, και με ό,τι βέβαια αυτό σημαίνει για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή αυτό από πού το συμπαράνετε, ότι είναι βεβαίως, πολλών ταχυτήτων? Ας πάμε για παράδειγμα στο άρθρο 98, το οποίο αναφέρεται στην αξιοποίηση των σχολικών κτηρίων και των υποδομών και λοιπόν εγκαταστάσεων που υπάρχουν. Εμείς το καταψηφίζουμε ξεκάθαρα αυτό, αλλά τι λέει αυτό? Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Είναι κακό, για παράδειγμα, ας πούμε ότι ένα σχολικό συγκρότημα διαθέτει μια πολύ ωραία και μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων και μπορεί το σχολείο αυτό να διοργανώνει, να δίνει την αίθουσα αυτή, να την νοικιάζει σε κάποιους φορείς, να κάνουν εκδηλώσεις και να μαζεύει χρήματα. Αυτό θεωρείτε ότι είναι κακό? Βεβαίως και είναι κακό, σας το λέω απερίφραστα, γιατί η λογική, αυτό το οποίο ξέραμε μέχρι τώρα, είναι ότι οι σχολικές υποδομές είναι πραγματικά ένα κύτταρο αποκλειστικά, καθαρά αποκλειστικά στην παροχή μόρφωσης και γνώσης. Όταν τώρα δούμε τις σχολικές υποδομές στο σύνολό τους να μετατρέπονται από χώρος δημόσιο και από χώρο μάθησης σε ένα πεδίο εμπορικής και επιχειρηματικής δράσης κάθε φύσεως, τι μήνυμα περνάει στα παιδιά μας? Πάρα πολύ γρήγορα θα δούμε τα σχολικά προάβλια να μετατρέπονται σε πάρκινγκ με εισιτήριο και σε συναυλιακούς χώρους, μέχρι και να διατίθενται αυτά τα κτίρια, τα οποία ξαναλέω είναι κύτταρα γνώσης για μας. Είναι ένα μήνυμα για τα παιδιά, για την πρόοδηση εμπορικών προϊόντων και τη διεξαγωγή, για παράδειγμα, σεμιναρίων. Όλα αυτά επιπληρωμή. Τώρα εδώ πέρα βέβαια μπορεί. Είναι από ό,τι κατάλαβα, έχετε τελείως διαφορετικό πυρήνα προσέγγισης. Ο πυρήνας της σκέψης σας είναι διαφορετικός. Απερίφραστα, για να γίνει κατανοητή και η θέση μας. Εμείς θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά στους γονείς, στους εργαζόμενους, να λειτουργούν σαν κυψέλες μάθησης πολιτισμού, αθλητισμού, συλλογικής δραστηριότητας. Και αυτό είναι ένας τομέας πάλης για μας, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι υποδομές των σχολείων. Θέλουμε σε κάθε γειτονιά το σχολείο σαν ένα μόνιμο ανοιχτό χώρο διαπαιδαγώγησης. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να τα εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, οι οποίες αντικειμενικά, και προκαλώ τον οποιονδήποτε να του διαψεύσει, κύριο στοιχείο τους θα είναι το κέρδος. Τι σχέση έχει το κέρδος με τη μάθηση? Νομίζω πως είναι πάρα πολύ απλή και κατανοητή, εκλαϊκευμένη απόλυτα η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτό. Πάντως, αν μου επιτρέπετε για το διάλογο, γιατί πρέπει κάποιος να κάνει και το δικηγόρο της άλλης πλευράς, θεωρώ ότι δεν είναι
προς το κακό όταν ένα σχολείο μπορεί να βγάλει χρήματα τα οποία θα τα αξιοποιήσει υπέρ των υποδομών και υπέρ των μαθητών από μια δυνατότητα που θα έχει να νοικιάζει μια αίθουσα ή ένα χώρο για κάποιες εκδηλώσεις. Το λέω τελείως καλοπροαίρετα αυτό και δεν καταλαβαίνω τη λογική σας που είστε κάθετα αντίθετοι. Κύριε Μπαρδούνια, η θέση μας και η θέση και των απλών ανθρώπων των εργαζόμενων ποια ήταν μέχρι τώρα, ότι τα σχολεία, την μάθηση, την εκπαίδευση, τις υποδομές και ό,τι στοιχείο χρειάζεται για να αναπτυχθεί αυτή η μάθηση, τη διαθέτει το κράτος. Γιατί άραγε οι σχολικές μονάδες να ανατρέχουν σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί δεν δίνει τα χρήματα η κεντρική διοίκηση. Δηλαδή υπονοείται ότι η πολιτεία θα μειώσει τις δαπάνες για την παιδεία, άρα θα αναγκάσει τα σχολεία να βρουν επομένως τους χρήματα? Όχι θα τις μειώσει. Όχι θα τις μειώσει. Ήδη όσοι ασχολούνται στοιχειοδός με τις παρούσες συνθήκες εκπαίδευσης γνωρίζουν την τεράστια υποχρηματοδότηση η οποία υπάρχει στο τότε, κομμάτι της παιδείας. Τότε όμως γιατί προσλαμβάνει 11.700 εκπαιδευτικούς? Αν χρειαστεί ακόμα και να τους διπλασιάσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή προσλαμβάνοντας αυτούς τους αριθμούς γνωρίζετε πια και το στάτους των ορομίσθιων εκπαιδευτικών που σήμερα είναι εδώ, του χρόνου ήταν εδώ, ήταν ένα έσχος. Άρα λοιπόν πολύ καλά κάνει και τους προσλαμβάνει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα όμορο, ας πούμε, σε μια όμορη δραστηριότητα, χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση χορηγιών. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ένα σχολείο έχει ένα καλό μάνατζερ και βγάζει χρήματα. Ένα άλλο βρίσκεται σε μια φτωχογειτονιά, στη Νίκαια, στο Πέραμα, δεν ξέρω πού αλλού, και δεν έχει εκεί πέρα μονάδες όπως είναι των Βορείων Προαστίων. Δημιουργούνται σχολεία δύο ταχυτήτων, ναι ή όχι? Δημιουργούνται, είναι η απάντηση. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτό για το οποίο μας κατηγορούν εμάς ο συγκεντρωτισμός είναι ο συγκεντρωτισμός με την έννοια, το λέω, της ενιαίας αντιμετώπισης των μονάδων και των αναγκών που χρειάζονται. Άρα λοιπόν βλέπουμε πώς δημιουργούνται οι σχολικές μονάδες πολλών ταχυτήτων. Επίσης το άρθρο 99 που προβλέπει τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, επίσημα και με νόμο, με βάση αυτό το νομοσχέδιο, τα σχολεία θα μπορούν να επιλέγουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης πέρα από την κρατική, για αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Άρα το κάνουμε το σχολείο επιχειρηματία, ναι ή όχι? Πείτε μου, κύριε Παπαναστάση, κάτι για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Αληθεύει ότι αν ένας εκπαιδευτικός αρνηθεί την αξιολόγηση θα μπει σε αργία και θα χάνει το μισθό του? Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, αλλά ενδεχομένως μέσα από την, αν θέλετε, τις προβλέψεις αυτού του νομοσχεδίου στην ολοκλήρωσή του και στην τελική του ψήφιση, ενδεχομένως να υπάρξει και αυτό. Δηλαδή, να δούμε, είναι τα δύο άρθρα, το 56 και το 83 συγκεκριμένα. Εκείνο που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι ένα μαστίγιο για την εφαρμογή από τους δασκάλους των παιδιών μας μιας κεντρικής αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, χωρίς να επιτρέπεται όμως η παραμικρή παρέκκληση. Δηλαδή ουσιαστικά θερούμε από τον εκδάσκαλο, με την ευρεία έννοια από τον εκπαιδευτικό, την έκφραση θέσης. Και έρχεται η κυβέρνηση και μιλάει τώρα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Θέλετε να μας το διευκρινίσετε λιγάκι, γιατί φαντάζομαι και οι ακροατές μας θα έχουν μπερδευτεί. Ότι ο δάσκαλος αυτή τη στιγμή, ο εκπαιδευτικός, μέσω των άθρων της αξιολόγησης, αν θέλει, πάνω από τα κεφάλια τους να κρέμεται μια λεμιτόμος, η οποία θα τους πάρει το κεφάλι, τους αφαιρεί τη δυνατότητα να κάνουν κριτική, να έχουν άποψη και αυτοί να την εκφράσουν. Πάνω σε αυτό ακριβώς... Αλλά και σήμερα δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει το μάθημα με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και όχι να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις. Κοιτάξτε, τις απόψεις τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν και τις εκφράζουν και μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Ναι, λέω μέσα στην τάξη δεν μπορεί. Στην τάξη πρέπει να πει το μάθημα όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, αλλά για να φτάσει στην τάξη και να υπάρξει ένα ενιαίο, πραγματικά ένα ενιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας, έχουν προηγηθεί κάποιες καταθέσεις απόψεων, μία ζήμωση αν θέλετε, η οποία απεικονίζεται σε αυτό το επίπεδο του ΩΣΕ, στην τάξη μέσα. Εδώ μέσω της κεντρικής
αξιολόγησης μέσω αυτού του Βούρδουλα θα είναι τα στόματα ραμμένα. Γιατί από πάνω θα κρέμεται η δαμόκλειο σπάθη της αξιολόγησης. Μάλιστα. Να πάμε, κύριε Παπαναστάση, λιγάκι στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κάποιων επαγγελματικών ομάδων. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η στάση του κόμματός σας, γιατί διάβαζα πριν λίγο μια ανακοίνωση που βγάλε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ουσιαστικά διαφωνούν με αυτό όπως παρουσιάζεται. Αν και έχουν πει ανοιχτά ότι θέλουν τους εμβολιασμούς τους στις κοινωνικές ομάδες, να είναι σε κάποιες μάλλον επαγγελματικές ομάδες. Εγώ μπερδεύτηκα λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι, κοιτάξτε, εμείς σαν κομμουνιστικό κόμμα απορρίψαμε την τροπολογία της κυβέρνησης, γιατί κατά την άποψή μας αποτελεί ένα ακόμα κρίκο της απαράδεκτης και επικίνδυνης πολιτικής. Την έχουμε ζήσει σε πολλή πλευρά μέχρι τώρα, της ατομικής ευθύνης στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή ακριβώς η τροπολογία της κυβέρνησης είναι ένα συνοθήλευμα αντιεπιστημονικών διατάξεων, αυταρχικών προβλέψεων και έχει και τα δωράκια στους επιχειρηματίες. Κατά την άποψή μας, πίσω από αυτήν η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει την προκλητική και είναι πραγματικά προκλητική έλλειψη μέτρων προστασίας του λαού. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Πρώτα απ' όλα, η απαράδεκτη και επικίνδυνα υποστηλεχωμένος δημόσιος τομέας. Δεν το λέμε εμείς, το λένε πρώτα απ' όλα οι φορείς των υγειονομικών, των γιατρών, των νοσηλευτών. Δεύτερον, την σχεδόν ανύπαρκτη δημόσια πρωτοβάθμιση φροντίδα υγείας, ακόμα και μετά από τρία κύματα κορονοϊού, που θα έπρεπε να ήταν, αν θέλετε, το έναυσμα, η αφετηρία, έστω και καθυστερημένα, να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς. Πέρα από, αν θέλετε, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά τσιτάτα για το ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Υπάρχουν αντιφατικές τοποθετήσεις και μέτρα που αφήνουν εκτεθειμένο το λαό τόσο απέναντι στην πανδημία, αλλά όσο και στις άλλες ανάγκες, στην ιατροφαρμακευτική δηλαδή περίθαλψη. Για όλα αυτά τα πράγματα η κυβέρνηση, ενώ δεν κάνει τίποτε, την ίδια στιγμή έρχεται και κουνάει το δάχτυλο στο λαό και τους εργαζόμενους για να αναγκαστούν να αποδεχτούν αυτή την πολιτική. Ναι, λοιπόν, απ' την άλλη όμως, να σας πω κάτι. Δεν πρέπει. Κατά την άποψή μας, δεν είναι μεθοδολογία αυτή που ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία θα πείσει τον κόσμο και θα πρέπει να πείσει ο κόσμος. Ωραία, κύριε Παπαναστάση, επειδή καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κάποιοι συμπολίτες μας δεν θέλουν, δεν ξέρω για ποιους λόγους, λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να πιστεί κάποιος. Άρα λοιπόν, στο όνομα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας της χώρας, δεν πρέπει να πιεστούν αυτοί να πάνε στους εμβολιασμούς, αφού παραδεχόμαστε όλοι το εμβόλιο είναι ίσως το μοναδικό όπλο ενάντια στην πανδημία του COVID αυτή τη στιγμή? Αυτό ακριβώς σας είπα τώρα, όταν σας είπα ότι μέσα από αντιφατικές τοποθετήσεις. Γιατί είναι αντιφατικές? Γιατί? Καταρχάς, ένα μόνο στοιχείο θα σας πω, ότι ενώ στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η χρήση του συνόλου των παγκοσμίως υπαρχόντων εμβολίων, στους εισαγόμενους εμβολιασμένους, χρησιμοποιώ αυτό, δεν ξέρω, ίσως είναι αδόκιμος όρος, ας πούμε τουρίστες ή άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στην Ελλάδα, αποδέχονται και θεωρούν αποτελεσματικό, για παράδειγμα, το εμβόλιο στην τύχη, θα πω, το Sputnik. Άρα λοιπόν είναι ένα αντιφατικό μήνυμα στον κόσμο. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά το αποδέχομαι εγώ να το κάνει ο Ρώσος. Δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε πραγματικά και τις φοβίες που έχει ο κόσμος και τις αναστολές που έχει. Όταν τέτοια στοιχεία τροφοδοτούν αυτές τις αναστολές, δεν πρέπει να τα επισημάνουμε. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να φτάσουμε στον εξαναγκασμό. Δεν πρέπει όμως να πιέσουμε και λιγάκι τώρα. Πιέσουμε βεβαίως να πιέσουμε, για παράδειγμα, στους χώρους υγείας. Έτσι. Είναι οι υπάλληλοι αυτών των χώρων, γιατροί, νοσηλευτές, οι οποίοι έχουν αναστολές ή ενδιασμούς να κάνουν το εμβόλιο τους. Δεν τον σταματάς αυτόν τον γιατρό. Δεν τον ή τον νοσηλευτή, δεν τον θέτει σε αργία. Και τι μπορείς να κάνεις? Τοποθετείται μία θέση που μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει, ειδικά σε ένα σύστημα που είναι υποστηλεχωμένο, που δεν έρχεται σε επαφή με κόσμο, αν θέλετε, μειώνεται δραματικά ο κίνδυνος να κολλήσει ή να νοσήσει. Υπάρχουν δηλαδή και ενδιάμεσα πράγματα που θα πείθανε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει μία στη βάση της κυβερνητικής συλλογιστικής
μια πρόθεση τίμια να το χρησιμοποιήσω αυτή την, αυτή την λέξη. Να γίνει κατανοητή η ωφέλεια του εμβολίου που αναντήρητα αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά τεράστια η σημασία του εμβολιασμού. Εμείς το λέμε από την πρώτη στιγμή σαν κόμμα. Αλλά δεν δεχόμαστε και αυτή την πρακτική. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.